Πανελλαδικών εξετάσεων συνέχεια. Σήμερα με τους υποψήφιους από τα Γενικά Λύκια να διαγωνίζονται ανάλογα με την κατεύθυνση σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Τα θέματα μπορώ να πω ότι ναι, θέλανε καλά προετοιμασμένου μαθητές και στα τρία μαθήματα. Ε, δεν ήταν ανέφικτο το να προσεγγίσει ακόμα και το άριστα κάποιο, αλλά έπρεπε να είναι προετοιμασμένο και κυρίω στο κομμάτι της διαδικασίας του ότι επιμένω, συγκεντρώνομαι, μελετώ και διαβάζω. Τα θέματα κρίθηκαν απαιτητικά αλλά διαχειρίσιμα από του καλά προετοιμασμένου υποψήφιου, που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν αποδίδοντα μέχρι και άριστα, αν τέτοια ήταν η προετοιμασία του. Στα μαθηματικά, σύμφωνα με καθηγητέ, τα θέματα είχαν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο ήταν με τέτοιο τρόπο διαρθρωμένα, που ήταν όπω είπαν εφικτό να ξεχωρίσουν το μέτριο από τον καλό και τον καλό από τον άριστο υποψήφιο. Τα θέματα σήμερα στα μαθηματικά ήταν σωστά διατυπωμένα. Ε, κάλυπταν πολύ μεγάλο μέρο τη ύλη. Ε, δεν είχαν πράξεις για να αναλωθούν τα παιδιά στι πράξεις και να έχουν πρόβλημα στην, στο χρόνο τους, αλλά χρειαζόταν ψυχραιμία σε κάποια ερωτήματα για να μπορούν να τα απαντήσουν. Υπήρχε μια κλιμάκωση στα μόρια, ώστε να ξεχωρίζει ο καλός από το μέτριο, ο άριστος από τον καλό, ε, θέλω να πιστεύω ότι εάν, ε, θα πρέπει σήμερα τα παιδιά που ήταν καλά προετοιμασμένα να γράψουν ένα πολύ καλό βαθμό στα μαθηματικά. Και στα αρχαία τα θέματα είχαν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με τα περσινά, ωστόσο τόσο στη διατύπωσή του όσο και στα ζητούμενά του ήταν απόλυτα κατανοητά και απαιτούσαν καλό διάβασμα από του μαθητέ, καθώ εκτείνονταν σε ένα μεγάλο μέρο τη ύλη. Η επιλογή έγινε από ότι το νέο μέρο, δηλαδή συνδυάστηκε ένα νέο μέρο τη ύλη και ένα παλαιό, όσον αφορά το γνωστό κείμενο. Ε, ένα μαθητή που είχε μελετήσει θα μπορούσε να φτάσει και το άριστα. Στο το άγνωστο κείμενο επελέγει Θουκηδίδη, ένα ιστορικό κλασικό κείμενο. Νομίζω ότι θα μπορέσουν να ε, ολοκληρώσουν το διαγώνισμά του με χαμόγελο. Είχαν κάποια δυσκολίες σε σχέση με πέρσι, ε, όμω ε, οι μαθητέ, αν είχαν ε, δουλέψει καλά όλη τη χρονιά, μπορούσαν να ανταποκριθούν σε όλε τι ενότητες και σε όλε τι ασκήσει και του διδαγμένου και του αδίδακτου κειμένου. Ε, Μπήκαν κείμενα τα οποία ούτω ή άλλω περιμέναμε. Σε ένα μεγάλο τμήμα τη ύλη εκτείνονταν και τα θέματα τη βιολογία. Τα οποία μπορεί να προβλημάτισαν του υποψήφιου, κυρίω λόγω του όγκου των ζητουμένων του και όχι τόσο λόγω τη δυσκολία του. Καθηγητέ εξήγησαν ότι πέραν από έναν καλά προετοιμασμένο υποψήφιο, χρειαζόταν και ορθή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου. Καλύπτουν όλο το εύρο τη ύλη, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολα από ό,τι πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, είναι για καλά προετοιμασμένου μαθητέ και για μαθητέ οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τη θεωρία. Κατά τη η ημέρα των εξετάσεων, ωστόσο, τρει μαθητέ είδαν τα γραπτά του να μηδενίζονται λόγω κινητών τηλεφώνων που εντοπίστηκε ότι είχαν μαζί του. Δύο υποψήφοι ήταν από τα Χανιά και ένα από το Ηράκλειο που αγνόησαν του κανόνε και τελικά το πλήρωσαν ακριβά.